υφίστανται και μια δραματική μείωση του πληθυσμού. Μιλάμε για μείωση 14,3%. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παραλλαδικά. Τα γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε ότι είναι η περιοχή αυτή έχει το χαμηλότερο ΑΕΠ, δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στην κατάταξη των νομών της χώρας σε βάθος 20 ετίες. Αυτά μπορεί να τα λέει ο καθένας. Το ζήτημα είναι τι εναλλακτικές δυνατότητες και προτάσεις υπάρχουν. Αυτό που λέμε ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης σήμερα σημαίνει και μια φτώχεια, σημαίνει μια διαρροή ανθρώπων, σημαίνει διαρροή εγκεφάλων και χεριών. Ζήσαμε τον θάνατο της τεφλοκαλλιέργειας χωρίς να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Εμείς λέμε φυσικά ποιοτική παραγωγή, αλλά θέλουμε να μείνει ο κόσμος εδώ και να μπορεί να έχει την παιδεία του, να έχει την υγεία του, στηρίζοντας ένα σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα. Να μην υπάρχουν καν ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους. Δεν μπορεί να υφιστάμεθα χωρίς εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις τις πλημμύρες που συμβαίνουν. Λέμε ότι έρχονται από τη Βουλγαρία. Πώς δημιουργούνται οι πλημμύρες? Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κλιματική κρίση, αλλά και στην αποδάσωση ευρύτερων περιοχών. Κάθε χρόνο καταλήγει στη θάλασσα γόνιμο έδαφος, αυτό που βλέπουμε λάσπη είναι γόνιμο έδαφος που έκανε αιώνες να δημιουργηθεί, καταλήγει κάθε χρόνο στη θάλασσα λοιπόν ένα τόσο γόνιμη έκταση όσο ένα νησί όπως η Πάτμος, ύψους ενός μέτρου. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε φτωχότερο το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό και πρέπει να αναδοσωθούν οι ευρύτεροι λεκάνοι απορροής για να μπορέσει να συγκρατά το νερό. Και βέβαια ένα σημαντικό ζήτημα είναι η ίδια η σιδηροδρομική απομόνωση της περιοχής, διότι η γραμμή έχει δημιουργηθεί στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εξυπηρετούσε τότε ανάγκες. Η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη, με τη σιδηροδρομική Εγνατία, είναι μια σοβαρότατη πρόταση αλλά και ανάγκη. Και δεν είναι δυνατόν ο νομός να έχει Υπουργό Μεταφορών, πιο πριν Υπουργό Δημοσίων Έργων, και να μην έχει λύσεις για αυτά τα σοβαρά ζητήματα για τα να σταματήσει να είναι απομονωμένη η περιοχή. Επειδή όμως δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κριτική, έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε εδώ και τη διακήρυξή μας, αλλά και πρόγραμμα που όλη αυτή η συμμαχία τον τελευταίο χρόνο προσπάθησε, κατέβαλε κόπο για να συγκροτήσει. Αυτά τα 7 σχήματα που συμμετέχουν υπάρχουν ελεύθερα στο και μπορεί να δει κανείς στο ίντερνετ, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να υποδείξουμε και μερικές προτάσεις. Γι' αυτό είμαστε πολύ χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας την κυρία Στέλλα Ντίνα, η οποία είναι πρόεδρος μιας Κινσέπ Ρωμά, Νέα Ατλαντίδα, με πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και πολύ καλή οργάνωση, και ταυτόχρονα και Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων των Ρωμά, που θέλει και θέλουμε εμείς να καταθέσει αυτή την μερικές πινελιές κριτικής σε αυτό που ζουν οι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνική κατηγορία, και ταυτόχρονα όμως με την κατάθεση μιας εναλλακτικής πρότασης. Ευχαριστώ.